Η οικονομική δραστηριότητα θα συρρυκνωθεί κατά 6,2% του ΑΕΠ το 2020, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύνδεση με τον ανταποκριτή μας για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παύλο Ξανθούλη. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικήτα. Θα έχουμε όντως αρνητική αναπροσαρμογή των προβλέψεων για την ευρωπαϊκή οικονομία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πάντα της Κομισιόν. Υπό το βάρος της πανδημίας, η Κομισιόν θεωρεί ότι η ανάπτυξη το 2021 θα είναι πολύ ασθενική σε σχέση με τις περισσότερες αισιόδοξες προβλέψεις του καλοκαιριού. Η Κομισιόν εκτιμά, και μπορούμε να δούμε το γραφικό, ότι η οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο θα συρρυκνωθεί κατά 6,2% του ΑΕΠ το 2020, ενώ η ανάπτυξη το 2021 θα κυμανθεί πέριξ το 3,7% του ΑΕΠ, πολύ χαμηλότερα από το 5,25% του ΑΕΠ που υπολογιζόταν το καλοκαίρι. Η ανεργία τώρα υπολογίζεται στο 8,2% φέτος, με μικρή καθοδική πορεία 7,8% το 2021 και 7,2% το 2022, ενώ το δημόσιο χρέος θα παραμείνει σε επίπεδο άνω του 100% μέχρι και το 2022. Η Κομισιόν καταγράφει τη μείωση του τουρισμού κατά 85% και των εσόδων κατά 90% φέτος και προειδοποιεί ότι η ανάκαμψη θα καθυστερήσει πολύ περισσότερο από την περίοδο των προβλέψεων, δηλαδή μακρύτερα και από το 2022. Τα πλέον αξιοσημείωτα επισημαίνουμε και τη θέση της Κομισιόν ότι η ζήτηση για κατοικίες υψηλού επίπεδου αναμένεται να επιβραδυνθεί λόγω της κατάργησης του συστήματος υπηκότητας των επενδυτών στην Κύπρο. Κάτι που, όπως επεσήμανε ο αρμόδιος επίτροπος Παύλο Τσιτσιλόνη, λήφθηκε υπόψη κατά τη συγγραφή των οικονομικών προβλέψεων. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν Νικήτα ενέκρινε σήμερα την τροποποίηση δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων για την Κύπρο, τα οποία θα αποδεσμεύσουν περισσότερα από 57 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.